ώρα 12 το μεσημέρι, έκρηξη και φωτιά σε μετασχηματιστή στον ατμοηλεκτρικό σταθμό Λινοπεραμάτων προκαλεί πανδαιμόνιο, συμπαρασύροντας όλες τις μονάδες της Κρήτης με συνέπεια το νησί να βυθιστεί για ώρες στο σκοτάδι. Αθερινόλακος, Λασιθιού και Ξυλοκαμάρα Χανίων βγαίνουν αυτόματα εκτός συστήματος. Έλειωσαν τα καλώδια από πάνω, δεν άνοιξε κάποιος διακόπτης που έπρεπε να ανοίξει, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το συμβάν το οποίο είδαμε στα Λινοπεράματα και να παρασύρει σιγά σιγά σε blackout την Κρήτη. Μαύρος καπνός, φλόγες και σπινθυρισμοί τυλίγουν το χώρο. Την ώρα εκείνη οι περισσότεροι εργαζόμενοι κάνουν διάλειμμα και για καλή τους τύχη βρίσκονται στο χώρο του εστιατορίου. Το οστικό κύμα προκαλεί σοβαρές ζημιές ακόμη και στα γραφεία της διοίκησης της μονάδας. Έσκασε ένας μετασχηματιστής της ΔΕΗ. Ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο συμβάν. Γίνανε υλικές ζημιές στα γραφεία από το οστικό κύμα της ΔΕΗ. Αποφύγαμε τα χειρότερα, διότι όπως ξέρετε μέσα είναι συστοιχεία οι μετασχηματιστές της ΔΕΗ. Θα μπορούσε να γίνει μεγάλη ζημιά. Πυροσβεστική, σύσσωμο το προσωπικό του σταθμού, αστυνομία και λιμενικό ζώνουν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό των Λινοπεραμάτων, αναζητώντας απαντήσεις για τα αίτια του τρομακτικού ατυχήματος, καθώς από καθαρή τύχη δεν θρηνούμε θύματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε εκρήξεις, βέβαια. Έτσι, το συγκεκριμένο συγκρότημα που έχει τη μονάδα 1, 2 και 3, σε αυτή τη φάση δεν λειτουργεί. Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέσα στην καλή του στίχη οι εργαζόμενοι εκείνη την ώρα έτυχε και κάνανε το διάλειμμά τους και βρισκόταν και παίρνανε το κολατσιό τους. Και αυτό γιατί υπήρχε σε εξέλιξη μια συντήρηση σε έναν δίπλα μετασχηματιστή και όπως καταλαβαίνετε ίσως αυτή τη στιγμή να θρηνούσαμε ακόμα και θύματα. Στο σημείο σπέβδουν 10 πυροσβεστικά οχήματα με 30 πυροσβέστες και σύσσωμη η δύναμη της 3ης ΕΜΑΚ. Ωστόσο, μετά τις πρώτες στιγμές πανικού, διαπιστώνεται ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στρέφονται στην κατάσβεση της φωτιάς που έκαιγε για πάνω από μία ώρα. Έχει γίνει έλεγχος. Καταρχήν, όλο το προσωπικό της ΔΕΗ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι πυροσβέστες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έχουμε συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους της ΔΕΗ εδώ πέρα όσον αφορά το περιεχόμενο και τα λάδια που είχε ο μετασχηματιστής. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όπως έσπευσε να διευκρινίσει ο διευθυντής του σταθμού, ο μετασχηματιστής που εξεράγει δεν χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια. Φαίνεται μάλιστα ότι υπήρξε διπλή αστοχία, καθώς εκτός από την ανάφλεξη δεν λειτουργήσε και διακόπτης ασφαλείας. Μην ανοίγοντας ο διακόπτης του μετασχηματιστή αυτό και δύο διακόπτες στον υποσταθμό των 150 kV, είχε σαν αποτέλεσμα έτσι, να έχουμε ένα blackout. Προληπτικά την ίδια στιγμή το λιμενικό στείνει φράγματα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Λινοπεραμάτων για να αποφευχθεί τυχόν διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα. Επί τόπου έσπευσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή, ενημερώνοντας από το σημείο τα συναρμόδια Υπουργεία, ενώ διατηρούσαν ανοιχτή γραμμή και με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη. Ένα σοβαρό ατύχημα εδώ στα Λινοπεράματα που δείχνει ότι πρέπει να σταματήσει σύντομα να λειτουργεί ή έστω λιγότερες ώρες. Έγινε σε μια περίοδο τέτοια που ευτυχώς τώρα καλύτερα και όχι το καλοκαίρι στη μέση σεζόν και ελπίζω να μας δώσει δυνατότητα να σκύψουμε πάνω στο θέμα, να τη συντηρήσουμε καλύτερα και να λάβουμε τα μέτρα μας να μην έχουμε τέτοια πρόβατα την επόμενη περίοδο. Την άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων τόσο για τη φωτιά όσο και την αποφυγή ρήπανση στη θάλασσα στάθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης. Λίγο παραπάνω και απέναντι είναι η υγραέρια. Φαντάζεστε να πήγαινε μια φλόγα εκεί, να γίνει παρανάλωμα του πυρός ολόκληρη αυτή η πανέμορφη περιοχή. Ευτυχώς συνέβη, δεν είχε να κάνει με ανθρώπινη ζωή. Το πιο σημαντικό από όλα. Υπάρχει ήδη το λιμενικό και θα κάνουμε και εμείς μετρήσεις. Γίνεται απορρίπαση από το λιμενικό, αλλά θα κάνουμε και μετρήσεις. Η φωτιά στο ΝΑΗΣ Λινοπεραμάτων προκάλεσε ντόμινο προβλημάτων σε όλο το νησί, συμπαρασύροντας τους σταθμούς της Ξυλοκαμάρας στα Χανιά αλλά και του Αθερινόλακου. Από το γενικό blackout που σημειώθηκε στα Χανιά, υπήρξαν άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες. Όσο βρισκόταν σε εξέλιξη φωτιά, καμία από τις 14 μονάδες που τροφοδοτούν το νησί δεν λειτουργούσε. Μία ώρα μετά και αφού τέθηκε υπό έλεγχο η κατάσταση στο Ηράκλειο, άρχισαν σταδιακά να λειτουργούν κάποιες
από τις μονάδες, ώστε μέχρι αργά το απόγευμα να αποκατασταθεί ηλεκτροδότηση σε όλο το νησί. Προτεραιότητα δόθηκε στην τροφοδοσία νοσοκομείων, στα αεροδρόμια, τα στρατόπεδα και τις επιχειρήσεις. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ανέλαβε την έρευνα για τα αίτια πρόκλησης της έκρηξης. Όμως αίσθηση προκαλεί παραδοχή του διευθυντή του ΑΗΣΛΙΝ Οπεραμάτων για τις απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Πρωτίστως, να μην κινδυνεύει το προσωπικό. Δευτερευόντως, να μην κινδυνεύουν οι μηχανές, οι οποίες σημειωτέων ότι είναι πολύ παλιές. Έχουμε μηχανές που δουλεύουν εδώ πριν από το 1970. Οι ερασιτεχνισμοί έχουν τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος για το νησί. Καθίσταται πλέον επιτακτική άμεση έναρξη του έργου της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα. Εξαιτίας του ατυχήματος προκλήθηκαν μικροπροβλήματα και στην υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου, καθώς είχε διακοπή η παροχή ρεύματος σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια. Το πρώτο θετικό είναι ότι ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα που υπήρχε η πιθανότητα να έχουμε, αν ήταν κάποια άλλη στιγμή ή κάποια άλλη ώρα. Και βεβαίως το γεγονός αυτό αναδεικνύει σοβαρά το ενεργειακό θέμα της Κρήτης. Αυτό που ανησυχώ όμως είναι ακριβώς το τι συμβαίνει και το τι πρόκειται να συμβεί γενικώς με τον ΑΗΣΛΙΝ Οπεραμάτων.